Το τρίμερο από 6 έως και 9 Μαΐου η Καβάλα θα τιμήσει τη μνήμη του Πολιούχου της Απόστολου Παύλου μέσα από μια εκδήλωση με ψαλμούς και ύμνους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Παράδοσης με τίτλο «Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία». Για να τονίσουμε την κέρια αυτή σημασία που έχει η Καβάλα και η ευρύτερη περιοχή μας για την ευρωπαϊκή ιστορία και γενικότερα για την ιστορία της ανθρωπότητας και με αφορμή την ένταξη των Φιλίππων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, σχεδιάσαμε εδώ και ένα χρόνο τη διοργάνωση μιας μεγάλης πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκδήλωσης εισάξιας του λαμπρού ονόματος του Πολιούχου μας, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Συνολικά 16 μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, περισσότεροι από 800 μαθητές, εκλεκτοί καλλιτέχνες και σημαντικά ονόματα της βυζαντινής και λόγιας μουσικής για 3 μέρες θα χρωματίσουν μουσικά την πόλη μας. Θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή που ποτέ άλλοτε ο Δήμος Καβάλας δεν φιλοξένησε. Κάθε τι που οργανώνεται και ξεκινάει, έχει τις ρίζες του στο μοναδικό ιστορικό γεγονός της πρώτης επισκέψεως του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου στον τόπο μας, μέσα στο πλαίσιο της θεϊκής προνοίας για τη σωτηρία του ανθρώπου και την διάδοση της πίστης που σώζει και αγιάζει, κάθε τι που προγραμματίζεται δεν μπορεί παρά να επευλογείται και με κάθε τρόπο να ενισχύεται. Νομίζω ότι δεν έχω να πω πολλά πράγματα εκτός από το ότι να εξάρω τη σπουδαιότητα της διοργάνωσης, να πω ότι σκοπός που πρέπει κάποια στιγμή να δρομολογήσουμε ως πόλη, πιστεύω δεν διαφωνεί ούτε η Δήμαρχος ούτε ο Σεβασμιότατος, είναι την παρουσία του Αποστόλου Παύλου να την εναρμονίσουμε με όλο τον ετήσιο κύκλο στην πόλη μας. Πάντα υπάρχουν στιγμές στις οποίες μπορούμε να υπενθυμίζουμε αυτό το σημαντικό ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτισμικό γεγονός το οποίο χαρακτήρισε την παγκόσμια ιστορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τριήμερο εκδηλώσεων θα ολοκληρωθεί με μια συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων που θα αποτελείται από 400 χοροδούς και 300 εκτελεστές οργάνων. Το Σάββατο 6 Μαΐου θα γίνει μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν των προσκεκλημένων. Την Κυριακή το πρωί θα συμμετέχουν τα μουσικά σχολεία, όπως είπαμε, θα ψάλουν στις εκκλησίες μας τη Θεία Λειτουργία. Τη Δευτέρα το πρωί τα μουσικά σχολεία θα παρουσιάσουν παραδοσιακή μουσική σε επιλεγμένες τοποθεσίες μέσα στην πόλη της Καβάλας. Και τη Δευτέρα το βράδυ, σε μία συναυλία, όλα τα συμμετέχοντα μουσικά σχολεία στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα παρουσιάσουν έργα παραδοσιακής μουσικής, όπως επίσης και βυζαντινούς ύμνους και κείμενα θα διαβάσει το Αποστόλου Παύλου ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Έτσι λοιπόν, επί σκηνής θα βρίσκονται περίπου 400 χοροδοί και 300 εκτελεστές μουσικών οργάνων.